Λοιπόν, θα μας πείτε τι ώρα έγινε το συμβάν εδώ στο σπίτι σας. Τρεις η ώρα. Τρεις η ώρα, για πείτε μου κύριε Γιάννη. Τρεις η ώρα πέρασε ένα φορτηγό, το οποίο ήταν ανεβασμένο το ανεβατόριο απάνω και ξύλωσε... Γερανοφόρο από ό,τι βλέπετε. Γερανοφόρο και ναι. Ξύλωσε όλα τα καλώδια. Ξαφνικά δηλαδή. Εμείς είμαστε εδώ στην αυλή μας. Αυτό που βλέπουμε τώρα το έχει αποκαταστήσει η ΔΕΗ. Έτσι. Η ΔΕΗ τώρα. Αν και το φωτιστικό φαίνεται ότι είναι... Το φωτιστικό είναι χαλασμένο, το χάλασε και αυτό. Όσο και εδώ, εδώ σύλλωσε όλη την εγκατάσταση όλη εδώ το σωλήνα. Ναι, ναι, ναι. Και περνούσαν αυτό τα ηλεκτροφόρα καλώδια. Ναι, ναι. Περνούσαν μέσα. Ναι. Με αποτέλεσμα ξυλώνει το ρολόι αυτό εδώ πέρα που είναι, όπως το βλέπετε, ναι, είναι σπασμένο. Ναι. Και το παιδί καθόταν εδώ πέρα, ο γιος μου. Ο γιος σας εδώ μπροστά. Παραλίγο να τον σκοτώσει. Το χτύπησε δηλαδή στην πλάτη, ναι, τη σωλήνα αυτή που βλέπουμε εδώ. Με το σωλήνα αυτόν εδώ πέρα. Ναι. Τελικά τι θα γίνει να πούμε, δεν μπορούμε ούτε να περπατήσουμε. Αν το χτυπούσε το ρεύμα δηλαδή αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα. Είναι 380. Πεθάμενε το παιδί στον τόπο. Πεθάμενε στον τόπο οπωσδήποτε. Εσείς ακούσατε το θόρυβο, βγήκατε έξω. Ακούσα το θόρυβο και πετάχτηκα κατευθείαν έξω. Μεταξύ... Και αυτό στην κοπάνηση έφυγε. Δεν σταμάτησε. Και μάλιστα λέω στο παιδί, σε παρακαλώ πολύ, πάρε το αυτοκίνητο και τρέξε να τον πιάσεις. Πήρα τον αριθμό κυκλοφορίας, βρήκατε. Πήρα τον αριθμό του και ναι, πήγαμε στην αστυνομία και έχει γίνει αυτό. Φοβόμαστε να βγούμε έξω. Το ένα αυτοκίνητο τρέχουνε. Χθες έγινε και το ατύχημα. Ατύχημα εδώ πέρα. Το παιδί μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο. Πήγε στο νοσοκομείο και έκανε τις πρώτες εξετάσεις, το οποίο πονάει το νόμο. Ένα χτύπημα απλώς στο νόμο, ευτυχώς που δεν το χτύπησε το ρεύμα. Να πάθει ναι, λίγο. Ναι, ναι, ακριβώς. Και εσείς ήσασταν εδώ. Ναι, μέσα ήμουν και άκουσα το παιδί. Άκουσα το θόρυβο, βγήκα έξω. Αυτό το είχε χάσει ο γιος μου. Είχε πάθει σοκ, γιατί δεν ήξερε πώς του ήρθε, από πού ήρθε. Ο Σωλήνας ευτυχώς που αν έκανε δύο βήματα θα πέφτει αυτό όλο το πράγμα πάνω στο κεφάλι του παιδί. Και είναι όλα ξυλωμένα, δεν ήξερα από πού. Έχει και το φωτιστικό που βλέπουμε εδώ στο. Ναι, και εκείνο, είχε ξυλώσει όλο το καλώδιο. Ζημιά. Μπορούμε να υπολογίσουμε τώρα όλα αυτό. Τη ζημιά θα τα δούμε αύριο. Τι θα του κάνει η ζημιά. Δεν θα πληρώσει τη ζημιά. Όχι, τη ζημιά. Και εμείς θα φέρουμε τον ηλεκτρολόγο εδώ πέρα. Για την εγκατάσταση. Θα αποκαταστήσει τη ζημιά. Το ευτύχημα είναι ότι το παιδί είναι εντάξει. Ναι, ναι, ναι.